Επιστροφή στο στούντιο, κυρίες και κύριοι, επί του πιεστηρίου, με δύο εκλεκτούς και καλεσμένους που χρειάζονται και ιδιαίτερες συστάσεις. Τον κύριο Δημήτρη Τσοβόλα, δικηγόρο, πρώην υπουργό. Καλησπέρα. Και επίσης τον κύριο Παναγιώτη Γεννηματά, επίτιμο αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Καλησπέρα και στους δύο. Καλησπέρα, καλησπέρα. Λοιπόν, τέλειωσε η αξιολόγηση. Η συμφωνία την Σάββατο, την άλλη εβδομάδα ψηφίζει στη Βουλή. Ξεπεράσαμε τον κάβο. Ποιο κάβο? Αυτό που τραβάμε τα χρόνια. Και τέλος μνημονίου. Όταν ψηφίζονται μέτρα για μετά το μνημόνιο, μειώσεις συντάξεων, μειώσεις του αφορολόγητου, άρα μειώσεις του διαθέσιμου εισοδήματος της πλειοψηφίας του κόσμου, πραγματικά όταν ακούς αυτά που ακούμε αυτές τις μέρες, είναι να ντρέπεσαι, δηλαδή, και να λυπάσαι παράλληλα. Η συνέχιση αυτή της οικονομικής πολιτικής οδηγεί σε αδιέξοδα μεγαλύτερα από ό,τι είναι σήμερα. Μπορούμε δηλαδή να πούμε όχι σε αυτή την πολιτική που μας επιβάλλει απ' έξω? Όταν βλέπεις ότι αυτή η συνέχιση της πολιτικής είναι περαιτέρω καταστροφή, δεν μπορεί να λες δεν μπορούμε να πούμε όχι σε τίποτα. Σου κόβει τη χρηματοδότηση. Μπορείς να φταίει πάνω. Κοιτάξτε, εδώ είναι θέμα να εκτιμείς την κατάσταση που υπάρχει σε όλη την περιοχή, να εκτιμείς τι συμβαίνει γύρω, ποιο ρόλο μπορεί να παίξει ως χώρα σε αυτό το νέο γίγνεσθε στην περιοχή και σε όλο τον πλανήτη. Βλέπετε τι γίνεται με Αμερική, με όλες τις μεγάλες δυνάμεις στην περιοχή. Και από εκεί και πέρα να πάρεις, να καθίσουν τα κόμματα, το έχουμε ξαναπεί εδώ, αλλά να αποφασίσουν όχι το πώς θα συνεχίσουν αυτή την πολιτική καθυποτάσσοντας το λαό για να μην αντιδρά ο λαός, αλλά να καθίσουν σοβαρά και να δούνε πού πάει η χώρα με αυτή τη συνέχιση αυτής της πολιτικής και τι πρέπει να γίνει. Γιατί χωρίς ανάπτυξη, χωρίς τραπεζικό σύστημα, το οποίο είναι ανύπαρκτο. Και σε ξένα χέρια. Έτσι. Και σε ξένα χέρια, αλλά και ανύπαρκτο, δεν μπορεί να μιλάς για ανάπτυξη. Και όταν μειώνεις τις αποδοχές ή τις συντάξεις, μειώνεις την ζήτηση, την κατανάλωση, αντί να οδηγεί σε ανάπτυξη, οδηγεί σε περαιτέρω ύφεση. Αλλά και αν υπάρξει ανάπτυξη, αυτή η ανάπτυξη δεν θα είναι για τον πολίτη τον κόσμο, θα είναι για τους λίγους. Ναι. Και, κύριε Γηματά, με βάση αυτά που είπε ο Γιώργος Τσοβόλας, πώς κρίνεται ότι τα ανέχετε μια κυβέρνηση αριστεράς? Ο Δημήτρης τα συνόψει σε όλα τα προβλήματα, όσα κατά καιρούς έχουμε συζητήσει σε αυτό το τραπέζι. Θυμούνται ποιος έχει πει τι και πώς το θεμελιώνει. Πώς τα ανέχεται μια κυβέρνηση αριστεράς? Απλώς δεν είναι κυβέρνηση αριστεράς. Τώρα το έχουμε πει αυτό. Μπορεί να πει όχι αυτό που είπε και προσέξτε, προσέξτε. Υπάρχει μια αναγενική τάση σήμερα αναβίωσης του αντικομμουνισμού και της αντιαριστεροσύνης σε όλο τον κόσμο. Έτσι. Είναι ένα προπέτασμα καπνού της συντηρητικής προπαγάνδας, ώστε πίσω από την αναβίωση αυτής της αριστερής φοβίας να περνάνε τα μέτρα αυτά της λιτότητος και του συντηρητικού αυταρχισμού, τα οποία πάνε πολύ μακριά. Και το μέλλον, δυστυχώς το μέλλον, σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, για να μην πω σε πέραν αυτού, θα είναι πολύ ζωφερό. Ο συστημικός αυταρχισμός αυτή τη στιγμή βαθαίνει, έτσι, ελείψη αντιστάσεως φυσικά. Αριστερά δεν υπάρχει. Το μέγα πρόβλημα είναι η απουσία της αριστεράς και καλλιεργείται ένα απατηλό φάντασμα νέο αντικομμουνισμού, νέο αριστεροσύνης, για να συσπυρώνονται οι φοβισμένοι και νοχελικοί, αστεί ή κακομαθημένοι από τα χρόνια της ξαφνικής ευημερίας σε διάφορες περιθωριακές χώρες και να κάνουν μούγκα. Έτσι. Λοιπόν, μη θέτετε το θέμα πώς το δέχεται μια αριστερά η οποία υπηρετεί αυτή την πολιτική κατά τρόπον πολύ συνεπέστερον από ότι μια λαϊκίστικη δεξιά. Γιατί συνεγεί για την καρέκλα? Τι σημαίνει? Γιατί συνεγεί? Διότι η συστημική ένταξη, η οποία έχει συντελεστεί σε όλες τις χώρες στα χρόνια του ύστερου καπιταλισμού, την τελευταία 30 ετία, δεν έχει αφήσει περιθώρια άρθρωση πραγματικού αντιστασιακού λόγου σε κανέναν. Η αριστερά έχει συνδεθεί όμως. Δεν υπάρχει αριστερά. Από τη στιγμή που η μεταβιομηχανική κοινωνία εξαφάνισε αυτό το λεγόμενο ιστορικό προλεταριάτο και έχει ενσωματώσει όλους μέσα σε ένα μήλο
του μικροαστισμού, δεν υπάρχει αριστερά. Βάζεται ένα θέμα μεγάλο. Και, και όλες αυτές οι πιστωτικές επεκτάσεις, οι οποίες εχμαλώτησαν τους πάντες μέσα στις αγίνες του τραπεζικού συστήματος και τους έχουν σήμερα ομοίρους, δεν αφήνει περιθώριο για άρθρωση κάποιας διαφορετικής πολιτικής. Ναι. Μέχρι ότου τα πράγματα ενδεχομένως φτάσουν σε ένα σημείο... Δεν έχει συνδεθεί η αριστερά με τον εργάτη, με την ιδιότητα και όχι ούτε επενδύσεων. Δηλαδή αυτή τη στιγμή, ναι. Μήπως, γιατί... Μάγκη μου, μην πηγαίνουμε σε μαγικές εικόνες ενός παρελθόντος που δεν υπάρχει πια. Πρέπει να δούμε τη νέα διάρθρωση της κοινωνίας, τις νέες δομές της κοινωνίας. Είναι μια ρευστοποιημένη κοινωνία, μια κινούμενη άμμο πάνω στην οποία δεν μπορείς να στηρίξεις τίποτα. Δεν ζητάει τίποτα, έχει κακομάθει από κάποιες ευνηδιαστικές παροχές που ήρθαν τα τελευταία χρόνια και εξακολουθεί να πιστεύει ότι μπορεί να πέσει πάλι μάνα από εξ ουρανού ή ότι μπορεί να υπάρξει και κάτι χειρότερο από αυτό που βλέπει καθημερινά να ξεγελίγεται στα μάτια της και στην καμπούρα της. Δεν δικαιούται το όραμα της κάθε οικογένειας, του κάθε πολίτη, μια καλύτερη ζωή, ένα καλύτερο... πιάτο φαγητό εξασφαλισμένο, μια θέση εργασία. Αυτό διέδικε τώρα. Εγώ νομίζω ψηφίζει με αυτό το σκεπτικό του πλέον. Δεν έχει αρχίσει ακόμα να το κάνει. Κύριε Γεννηματέρη, το θέμα τη αριστερά είναι πολύ μεγάλο. Αλλά ένα ορισμό τη αριστερά είναι να βλέπει τα πράγματα από τη σκοπιά των αδυνάτων. Δεν υπάρχουν τέτοιε δυνάμει μέσα σε αυτό το μικροαστικό χυλό που λέτε. Βεβαίω υπάρχουν και καθημερινά αναπαράγονται. Γι' αυτό λέμε μέχρι ότου κάποια στιγμή. Γιατί δεν αντιδρούν όμω οι είναι ένα μεγάλο ερώτημα. Το είπε ο λαό. Το πράγμα είναι ένα μεγάλο ερώτημα. Όχι, υπάρχει απάντηση κατά την άποψή μου. Η απάντηση είναι ότι δεν έχουν έκφραση ούτε πολιτική ούτε συνδικαλιστική. Ποιος ψηφίζει όμως, Υπουργέ μου, ποιος ψηφίζει. Άλλο ψηφίζει ο κόσμος, αλλά ψηφίζει. Είδα τι έγινε στην Γαλλία. Ουσιαστικά διάβασε τους πολιτικούς. Αυτό τι σημαίνει. Σημαίνει ότι ο κόσμος είναι πλήρως απογοητευμένος από τις πολιτικές των κομμάτων, από την ευρωπαϊκή πολιτική. Ασφαλώς. Γι' αυτό και βλέπουμε σε όλες τις χώρες της Ευρώπης τελικά αυτοί που εφάρμοσαν αυτές τις πολιτικές καταποντίζονται. Άρα τι χρειάζεται, κατά την άποψη δική μου, κάτι το οποίο δεν είναι εύκολο, γιατί ελέγχεται και το μεντιακό σύστημα και όχι μόνο στην Ελλάδα, και απέκλεισαν τη δυνατότητα στην ανάδειξη νέων πολιτικών στελεχών μέσα από κοινωνικούς και πολιτικούς αγώνες. Περάσαμε και περάσατε και ζήσατε δύσκολες στιγμές που δεν υπολόγιζε ο κόσμος στα μίντια. Ναι. Και όμως επεκράτησε η άλλη πλευρά. Έτσι ανέβη ο Ανδρέας Παπανδρέου. Κοίταξε. Επομένως, εκεί ήταν η δύναμη του κόσμου. Μη συγκρίνεις τώρα Ανδρέα Παπανδρέου και Κωνσταντίνο Καραμαλή. Σε διεθνές επίπεδο λέμε. Με αυτούς που υπήρξαν το μετά είναι, και υπάρχουν και σήμερα. Μήπως αλωτριώνει όμως τις προσωπικότητες, η καλοπέραση. Όχι μόνο τις προσωπικότητες και τις μάζες. Οι μάζες ζητάνε το πιάτο φαγητό και τη θέση εργασίας. Ναι, αλλά το να καλλιεργείς άλλες προσδοκίες, αυτό σημαίνει αλωτρίωση. Έτσι. Το να πιστεύεις ότι οι προσδοκίες σου μπορεί να αναβιώσουν και ότι περνάς κάτι διαφορετικό, μεταβατικό, και αυτό ακριβώς είναι εκείνο που περνάει μέσα από τη μηντιακή προπαγάνδα, συνεχώς, τι λέμε όλα αυτά τα χρόνια, έρχεται το αυτό, υπομονή έρχεται, μα τα πράγματα φτιάχνουν, μα έχουμε όλο αυτό το οργανωμένο ψέμα, το οποίο είναι μια πολιτική να κερδίζουμε χρόνο, διότι και το ίδιο το σύστημα δεν έχει τίποτα στο μυαλό του, διατελεί εν πλήρη αμηχανία και σπρώχνει τα πράγματα. Σπρώχνοντας τα πράγματα επαόριστον όσο κρατάει ο κόσμος. Το καινούργιο τη διέξοδο πια, πού πάνε τη βρούμε. Είναι μεγάλη ιστορία αυτή. Θα τη συζητήσουμε κάποια στιγμή με τον Δημήτρη και θα επανέλθουμε δρυμύτεροι. Ωραία, μια και δεν θέλετε, εγώ θέλω να σας ρωτήσω κάτι, επειδή και οι δύο ξέρετε. Είχαμε 3,9% πλεόνασμα. Έτσι. Ναι. Και προβλέπετε πλεόνασμα. Και τέτοιο πλεόνασμα και εγώ και ο κύριος Γεννηματάς να σου φτιάξουμε πολλαπλάσιο. Καλά το λέω. Και προβλέπετε, ή μάλλον απαιτείτε, πλεόνασμα και για τις επόμενες χρονιές. Για πόσες θα δούμε. Και παράλληλα κάνουν πρόβλεψη για ανάπτυξη. Συμβιβάζονται αυτά τα δύο. Ασφαλώς δεν συμβιβάζονται. Αυτό δεν είπαμε πριν. Αλλά κι αν κάποια στιγμή επέλθει ανάπτυξη με την έννοια της οικονομικής μεγένθησης, δηλαδή της αύξησης του ΑΕΠ, θα είναι πρωτοτυπία. Όταν βλέπεις ότι προβλέπουν, παραδείγματος χάρη, προβλέπουν ότι θα είναι ανάπτυξη 3,5 του χρόνου, έτσι. 2,7 δίνουμε. 2,7 φέτος. 3,5. Και μετά επίσης 3,5. Και από την άλλη μεριά μειώνει μισθούς, συντάξεις προκαταβολικά.
χρειάζεται να ξέρει οικονομικά κανένας για να καταλάβει ότι αυτή η ανάπτυξη και αν υπάρξει θα είναι σε βάρος των πολλών και υπέρ των ολίγων, οι οποίοι θα συσσωρεύουν απλά κέρδη, υπερκέρδη. Αυτοί που θα έχουν, που αποκτούν τώρα με το ξεπούλημα που γίνεται, που αποκτούν τα μέσα παραγωγής και τα μέσα παροχής υπηρεσιών στη χώρα μας. Άρα εκείνοι πράγματι θα αυξάνουν τα κέρδη, χωρίς να έχουμε και αντίστοιχες επενδύσεις. Και τότε από πού θα έρθει η ανάπτυξη? Και ο κόσμος θα παίρνεται συνεχώς. Γιατί και η ανεργία που λέμε, τάχα μειώθηκε. Όταν έχουμε 120.000 νέους εργαζόμενους που παίρνουν 100 ευρώ το μήνα και αυτοί θεωρούν ότι εργάζονται μια μέρα. Έτσι. Ή εκπεριτροπής εργασία ή μειωμένη απασχόληση. Τα ζούμε κάθε μέρα. Στην κοινωνία ζούμε έξω. Επομένως. Επομένως, χρειάζεται μια τελείως διαφορετική οικονομική πολιτική, κατά την άποψή μου. Τι πρόσωπα? Πρέπει να γίνει κατανοητό. Τι πρόσωπα? Και ασφαλώς πρόσωπα. Και ασφαλώς χρώσιμο. Και είμαστε διατηθειμένοι να παλέψουμε. Είμαστε διατηθειμένοι να παλέψουμε. Έτσι. Αλλά πρέπει να ξέρουμε ότι εύκολες λύσεις δεν υπάρχουν αυτή την εποχή. Εκεί που έχει οδηγηθεί η χώρα με τα μνημόνια. Χρειάζεται λοιπόν ο κόσμος να αρχίσει να συνειδητοποιεί τι σημαίνει η συνέχιση αυτής της οικονομικής πολιτικής, κυρίως για τα νέα τα παιδιά, που η μισή είναι άνεργη. Το 46% παραπάνω των παιδιών μέχρι 24 ετών είναι άνεργη. Δεν φωνάζουν όμως οι παιδιά. Δεν φωνάζουν γιατί εγώ το πιστεύω αυτό. Και το ζω έξω γιατί κυκλοφορώ έξω καθημερινά. Διότι δεν έχουν εμπιστοσύνη σε κανένα κόμμα, αλλά και οι συνδικαλιστικές ηγεσίες με τις κομματικοποιήσεις, τις οποίες δυστυχώς και συνεχίζουν, δεν εμπνέουν εμπιστοσύνη. Γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο παρατηρούμε όπως στις εκλογές στη Γαλλία. Χωρίς να έχει κόμμα. Κόμμα πήγε παλιά πρόεδρο. Έτσι. Mm. Γιατί θέλουν να καταδικάσουν τα κόμματα που εφάρμοσαν αυτές τις πολιτικές, άρα είναι διατηθειμένος ο κόσμος. Εγώ πιστεύω και στην Ελλάδα. Και η νεολαία. Ας λέμε ότι δεν ενδιαφέρεται. Εγώ ζω το αντίθετο. Δεν αντιδρά. Δεν αντιδρά για το λόγο που ανέφερα. Όταν δουν έκφραση που να τους εμπνέει εμπιστοσύνη, εγώ πιστεύω θα γίνει και το μεγάλο μπαμ. Ο Μακρόν τους εμπνέει εμπιστοσύνη στη Γαλλία δηλαδή? Όχι, απλά επειδή δεν υπήρχε τίποτε άλλο. Στραπατσάει τους άλλους. Υπήρχε και ο Μελανσόν. Μια και θέσατε το θέμα της Γαλλίας, να το σχολιάσουμε λίγο. Αυτή τη στιγμή στη Γαλλία, αν θέλουμε να δούμε το αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα δεν είναι αρνητικό, είναι θετικό υπό την εξής έννοια. Ότι εμφανιστήκανε τρεις εκφραστέ μιας ριζοσπαστικής διαμαρτυρίας. Και λέω τρεις, διότι συμπεριλαμβάνω μέσα και το Φιγιόν, ο οποίος από τη δική του βεβαίως την άποψη έσπευσε να διατυπώσει ριζοσπαστικές θέσεις, εκφράζοντας δηλαδή ένα ανήσυχο κομμάτι της γαλλικής συντήρησης. Λοιπόν, και η κυρία Λεπέν και ο κύριος Μελανσόν και ο Φιγιόν εξέφρασαν την ανάγκη ενός δυναμισμού. Άρα βλέπετε ως μόνο και όμως οι δημοσκόποι, αυτή τη στιγμή βλέπουν ότι θα επικρατήσει εκείνος ο οποίος εξέφραζε τον ιστορικό πουρκουαδισμό στη Γαλλία, που εξέφραζε την απόλυτη αδράνεια, την απόλυτη αμηχανία, το τίποτα. Ωραία, μια στιγμή. Βλέπετε λοιπόν τον κύριο Μακρόν, παρότι εμφανίζεται στο νέο προϊόν που δεν είχε κόμμα και πήγε καλά, ως τον κυρίως συστημικό. Αυτό λέτε? Βεβαίως. Είναι ο κατεξοχήν αυτή τη στιγμή εκφραστής της γαλλικής απάθειας απέναντι στη γερμανική παντοδυναμία. Εδώ θα μου επιτρέψετε τότε να πω το εξής, ότι έχουμε τον Ολάντ, ο οποίος αποδοκιμάζεται σε σημείο που δεν κατεβαίνει καν υποψήφιος για δεύτερη χρονιά, για δεύτερη θητεία, έτσι. Επειδή ακολουθεί αυτή την πολιτική. Έρχεται λοιπόν ένας δεύτερος εκφραστής αυτού του πουρκουαδισμού, όπως λέτε, και παίρνει αυτός μεγάλο ποσοστό. Δεν παίρνει μεγάλο ποσοστό, δεν πήρε μεγάλο ποσοστό. Έρχεται πρώτος. Όλοι πήραν τα ίδια. Τι θα πήρθε πρώτος με τις ψηλοριακές διαφορές, δεν σημαίνει τίποτα. Το 62% αυτή τη στιγμή της Γαλλίας εξέφρασε τη διάθεση και τη διαθεσιμότητα για μια πιο ριζοσπαστική συμμετοχή στα ευρωπαϊκά δρόμενα.
κυρίως σε ό,τι αφορά το διάλογο με τη Γερμανία. Οπότε, και θα βγει πρόεδρος, ένας ο οποίος εκφράζει τη μειοψηφία των τυπουτοφρόνων της Γαλλίας, ο οποίος βέβαια θα βάλει τη Γαλλία σε πολύ μεγάλη περιπέτεια, διότι κοιτάξτε τι θα γίνει στην επόμενη φάση, αν θεωρήσουμε ότι τελικά επικρατήσει την ερχόμενη Κυριακή. Θα είναι ένας πρόεδρος χωρίς κόμμα, θα είναι ένας πρόεδρος χωρίς αυτοδύναμη πολιτική παρουσία, ο οποίος αμέσως θα αναμετρηθεί με την επόμενη έκφραση βούλησης για την κοινοβουλευτική πλειοψηφία και το πρόβλημα του κοαμπιτασιών, της συνίκησης στη Γαλλία, θα αναδειχθεί σε μείζον πρόβλημα, αναδεικνύοντας βεβαίως και τις αδυναμίες αυτού του γολικού τερατουργήματος που λέγεται Σύνταγμα. Δεν είναι υποχρεωτικό να τα έχουν και όλοι οι ακροατές, τηλεθεατές σαν αυτονόητα, έτσι. Καλά, σε 10.000 τώρα. Όχι, δεν τα κάνω. Εσείς θα τα κάνετε, εγώ θα βοηθήσω. Έχουμε εκλογές βουλευτικές μπροστά, αυτό εννοείται. Εγώ μπορώ να σας βοηθήσω εδώ και να σας πω ότι ο Μακρόν στείνει ήδη κόμμα και για να κατέβει στις βουλευτικές εκλογές και ότι θα έχει και υποψηφίους. Εντάξει, και εγώ μπορεί με τον κύριο Τσοβάλα να βγούμε από εδώ και να αρχίσουμε να στείλουμε κόμμα. Δεν σημαίνει τίποτα αυτό. Αν προλάβει, ό,τι προλάβει. Το έχει ήδη στημένο. Αλλά άρα βλέπετε ότι θα βγει μια άλλη δύναμη στις βουλευτικές εκλογές. Να τα δούμε αυτό. Να το δούμε. Τι δύναμη θα έχουμε στην κατοίκηση. Να δούμε τι δύναμη θα είναι. Έτσι. Διότι το ποσοστό το οποίο πήρε ως Μακρόν αυτή τη στιγμή τον τοποθετεί σε απόλυτη πλειοψηφία. Η νέα πλειοψηφία που θα προκύψει για τη Βουλή θα είναι πλειοψηφία διαφορετικής σύνθεσης. Πρέπει να έχει μέσα και από τους άλλους. Πρέπει να έχει μέσα πολύ φυγιό. Πρέπει να έχει επομένως ενδυνάμει σύγκρουση. Αυτά δεν γίνονται στη Γαλλία. Αυτά δεν γίνονται στη Γαλλία. Τώρα, γιατί επιμένει η Γερμανία που έχει το μαστίγιο σε αυτή την πολιτική που έχει φέρει όλους λαούς και εξεγείρονται ουσιαστικά μέσα από την κάλπη? Κοιτάξτε, εγώ πιστεύω ότι η Γερμανία δημιούργησε τα μεγάλα πλεονάσματα από τα ελλείμματα των χωρών του Ευρωπαϊκού Νότου λόγω αυτής της οικονομικής πολιτικής και νομισματικής πολιτικής που ακολουθήθηκε με το ευρώ, την Ευρωζώνη. Οπότε τώρα γνωρίζει πολύ καλά ότι πρέπει να βάλει βαθιά το χέρι στην τσέπη. Και επειδή δεν εννοεί να το κάνει αυτό, γι' αυτό και ζήτησε να μπει το Δουνουτού και επιμένει να μπει το Δουνουτού για να αναλάβει ένα μέρος των βαρών αυτών. Κατά την άποψή μου και με βάση αυτό τη δική μου ανάλυση, κατά την άποψή μου η Γερμανία κατά βάθος δεν θέλει να συνεχιστεί η Ευρωζώνη και η Ευρώπη με τη μορφή που είναι μέχρι σήμερα. Αλλά δεν μπορεί να το πει ανοιχτά. Γιατί θα απομονωθεί όπως απομονώθηκε μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Κατά συνέπεια, συνεχίζει μια πολιτική, παρότι βλέπει ότι αντιδρούν οι λαοί. Εξεγείρονται οι λαοί. Αντιδρούν οι λαοί και θα αντιδράσουν ακόμη περισσότερο για να υποχρεώσουν οι ίδιοι οι λαοί κάτω από τις συνεχείς οικονομικές πιέσεις τις κυβερνήσεις να κάνουν αυτό που δεν μπορεί να πει αυτή φανερά ότι θέλει να γίνει. Αυτή είναι η άποψη δική μου. Μακάρι να... Δηλαδή να πάμε σε Ευρώπη με πολλών ταχυτήτων. Γιατί αυτό που θα γίνει. Έτσι. Ονειρευόταν η Γερμανία, θα ονειρεύονταν ο λαός ποτέ τέτοια Ευρώπη. Η οποία να οδηγεί, αντί να οδηγεί σε σύγκληση των επιπέδων ανάπτυξης και ευημερίας των λαών, να οδηγεί σε φτωχοποίηση. Για την Ελλάδα πού την οδηγεί? Την οδηγεί σε αυτό που αναφέρεται και στο μνημόνιο που ψηφίστηκε το 2012 επί κυβερνήσεως Σαμαρά. Στο να είναι μισθή συντάξεις στα επίπεδα Ρουμανίας, Βουλγαρίας και Λιθουανίας, στα μέσα σταθμικά επίπεδα. Και άκουγα τώρα πριν έρθω ότι αντιθέτως στη Γερμανία τώρα, σήμερα, αποφάσισαν την αύξηση των συντάξεων από 3 μέχρι 9%. Yeah. Και ποιος θα αγοράζει τα γερμανικά προϊόντα, αν οι άλλες χώρες δεν έχουν υποείδηση να αγοράσουν? Εντάξει, επί του παρόντος η γερμανική οικονομία αντισταθμίζει τυχόν απώλειες από μια σταθερή σχέση στις συναλλαγές της με τον τρίτο κόσμο κτλ. Δεν υπάρχει αμφιβολία, αλλά μακροπρόθεσμα το πρόβλημα υπάρχει. Να θέλει όμως μια Ευρώπη αναστατωμένη. Αυτή τη στιγμή συντελούνται μεγάλες αλλαγές στην Ευρώπη. Υπόγειες αλλαγές, τις οποίες δεν τις βλέπουμε και βεβαίως και τα μέσα αποφεύγουν την ευαισθητοποίηση προς αυτή την κατεύθυνση. Είναι πρόσφατο το γεγονός της διακήρυξης της Μάλτας. Επανέρχεται το θέμα της Ευρώπης των πολλών ταχυτήτων, το οποίο είναι θεσμικά κατοχυρωμένο μέσα στο καταστατικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στις συνθήκες της Λισαβόνος. Είναι κάτι πολύ παλιό, πρώτα-πρώτα αποτελεί μια de facto κατάσταση, αλλά προβλέπεται και από τις συνθήκες. Το καθεστώς αυτό τώρα έρχεται για να χτιστεί με ένα διαφορετικό τρόπο από ό,τι στο παρελθόν, διότι
Οι πολλές ταχύτητες ήταν τυχούσες ταχύτητες. Τώρα θα δομηθεί μια Ευρώπη, θα αναδομηθεί με βάση τους ομόκεντρους κύκλους. Και η Γερμανία ήθελε αυτή τη στιγμή έναν αδύνατο πρόεδρο στη Γαλλία, έναν όσο το δυνατόν πιο αδύνατο πρόεδρο, για να υλοποιηθεί το παλιό σχέδιο του Κέρν Ευρώπα, του πυρήνα της Ευρώπης, το οποίο είναι σχέδιο Σόιμπλε-Λάμερς, ισχύει από το 1994 και αποτελούσε στρατηγική επιδίωξη. Οι συνθήκες τώρα έχουν οριμάσει, η Γερμανία είναι πανίσχυρη, μπορεί να αναδομήσει την Ευρώπη σε αυτή τη βάση, κλιμακώνοντας και τις αντισταθμιστικές μεταβιβάσεις στους ομόκεντρους κύκλους. Είναι ένα σχέδιο πολύ δομημένο αυτή τη στιγμή, το οποίο ποντάρει στην περαιτέρω αποδυνάμωση της Γαλλίας. Και βλέπετε ότι είμαστε άντε πόρτας να συμβεί και αυτό. Και αυτό τι σημαίνει αυτή η εξέλιξη της Γερμανίας για τους λαούς της Ευρώπης? Σημαίνει πλέον ότι η χώρα... Ακόμα πτωχοποίηση. Σημαίνει ότι θα νομιμοποιηθεί αυτή η ανισοκατανομή των εισοδημάτων σε διακρατική βάση. Κύριε Τσογόλα. Πάντως βλέπουμε στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκτός από τις λαϊκές αντιδράσεις που έτσι είναι, να φτιάχνονται και γερμανικά, τα λέω εγώ, φιλογερμανικά κόμματα. Έτσι. Από τη Γαλλία, δεν είναι λογικό, είναι. Μέχρι την Ελλάδα, μέχρι όλες αυτές. Αφού είναι η κυρίαρχη δύναμη. Ακολουθήσω και στην Ευρώπη, να γίνει φυσικό. Και ασκούν η διακυβέρνηση. Και με δεδομένο ότι η πολιτική μου αμεκλονιώτα, όχι μόνο στην Ελλάδα, για να αναρριχηθούν στην εξουσία είναι κρατηθούν. Επιδιώκουν τέτοιου είδους διαπλοκές, όχι μέσα στη χώρα αλλά και έξω από τη χώρα, με τη Γερμανία που είναι ισχυρή, είναι φυσικό να δημιουργούνται τέτοιοι πυρήνες σε κάθε χώρα. Έτσι. Είχα πει κάποτε, το 1993, όταν δεν είχαν τέτοια εξέλιξη τα πράγματα, είχα πει ότι και στην Ελλάδα θα υπάρχουν κόμματα που θα λέγονται Πασόκ, Νέα Δημοκρατία κλπ. Αλλά στην πραγματικότητα θα είναι. Θα έχουν την κοινοβουλευτική ομάδα, ο τάδε μεγάλο επιχειρηματίας, ο Β, ο Γ, και έτσι δεν εξελίχθηκαν τα πράγματα. Άρα τι χρειάζεται? Χρειάζεται πραγματική δημοκρατική επανάσταση. Πραγματική δημοκρατική επανάσταση. Ειρηνική, δεν μιλάω με τα όπλα. Ναι, ναι, τον Τραμπ όμως πολίτες τον ψήφισαν. Ορίστε. Τον Τραμπ, πολίτες τον ψήφισαν. Πάλι και εκεί δεν είναι αντίδραση. Ναι. Προς τον νεοφιλελεύθερο παγκόσμιο σύστημα. Ναι, ψήφισε επιχειρηματία. Που οι αγορές αφέθηκαν. Δεν θυμάστε τι λέγανε, ότι οι αγορές θα λύσουν όλα τα οικονομικά και κοινωνικά ζητήματα. Και όχι μόνο δεν τα έλυσαν, αλλά αντίθετα οι εκφραστές, οι ιδεολόγοι αυτής, οι Αμερικανοί ιδεολόγοι αυτής της φιλοσοφίας, αναγκάστηκαν και κάναν πίσω. Και αναγνώρισαν ότι αυτό δεν μπορούσε να γίνει και άρχισε και επέμβαση του κράτους με χρηματοδοτήσεις εκεί που δεν υπήρχε δυνατότητα από τον ιδιωτικό τομέα κλπ. Άρα εδώ μιλάμε ότι το νεοφιλελεύθερο αυτό μοντέλο, το παγκόσμιο, με Μητρόπολη την Αμερική, το 2008 απέδειξε ότι απέτυχε. Και κάθε μέρα που περνάει αποδεικνύει ότι αυξάνεται τα οικονομικά, τις κοινωνικές ανισότητες, αυξάνεται τα οικονομικά προβλήματα και οδηγεί τους λαούς σε περιθώριο. Μεγάλα τμήματα των λαών. Ναι, αλλά εκεί των πολιτών. Εκεί που είχε ξεκινήσει η Σοβιετική Ένωση, τον άλλο, κατέρευσε και αυτή. Τι σημαίνει ενώ αυτή, λέω, ότι οι λαοί δεν θέλουν αυτές... Να πω εγώ πριν τον κύριο Γεννηματά. Όλες οι αυτοκρατορίες που είδαν, αντιμετώπισαν τις κοινωνίες ως μάζες μέσα από δείκτες, μέσα από αριθμούς και διαφόρησαν για τους ανθρώπους, κατέρευσαν. Έτσι εγώ πιστεύω θα καταρρεύσει, παρότι σήμερα είναι ισχυρή και η γερμανική παντοκρατορία, αλλά και άλλες αυτοκρατορίες. Αν δεν δουν τους ανθρώπους και συνεχίζουν να βλέπουν τα νούμερα. Όπως βλέπουν εδώ που είπε πριν ο Σπύρος, που λέει πλεώνασμα 3,9. Με συγχωρείς, το πλεώνασμα αυτό που δημιουργήθηκε. Δημιουργήθηκε από τη φτώχεια του λαού. Και από το να μην τιμή καταβολή των υποχρεώσεων. Αυτό θα το βρούμε μπροστά μας μετά από ένα χρόνο, μετά από δύο χρόνια, μετά από τρία χρόνια. Αυτό δεν το απάντησε ο κ. Γεννηματάς όμως, πώς μπορεί να υπάρχει πλεώνασμα αυτού του είδους και παράλληλα να συμβαδίζει με ανάπτυξη. Αφού για να βγει αυτό το πλεώνασμα εφαρμόζονται πολιτικές οι οποίες είναι υφεσιακές. Όχι, πρόσεξε. Δεν προσέξατε, δεν ξέρω, προσέξαμε ενδεχομένως αυτά που είπε προηγούμενος ο Δημήτρης, ο οποίος το έθεσε πολύ σωστά, κ. Τσογόλας. Καταρχήν δεν πρέπει να δίνουμε, το έχω πει και άλλη φορά και το θυμάσαι, δεν πρέπει να δίνουμε σημασία σε όλες αυτές τις ασκήσεις δημοσιονομικής προσαρμογής, οι οποίες είναι για να περνάει η ώρα ενώ συντελείται
μονοδιάστατη από επένδυση στη χώρα. Έτσι. Οι ασκήσεις δημοσιονομικής προσαρμογής είναι για να παρηγοριούνται αυτή τη στιγμή οι εταίροι μας και η Τρόικα, μέχρι ότου τους κατέβει καμιά καλύτερη ιδέα, πιο παραγωγική ιδέα για τη συνολική αντιμετώπιση των προβλημάτων της Ευρώπης. Τώρα για την ανάπτυξη. Η έννοια της ανάπτυξης δεν αφορά τα 2/3 της κοινωνίας, αφορά υπό την έννοια της αναδιανομής ενδεχομένως το 1/3 ή το 1/5 της κοινωνίας. Θα φάμε κανένα κόκαλο εμείς ή... Λοιπόν, αν ή φάτε εσείς κανένα κόκαλο, εγώ δεν νομίζω ότι θα μπορέσω να φάω προσωπικά. Δηλαδή. Επομένως, τι κάνουμε εδώ που έχουμε φτάσει. Δεν λοιπόν. Έχετε ζήσει ο κ. Τσοβόλας, υπουργός οικονομικών και επιτυχημένος. Εσύ παραγγείλετε στο δύο χρόνο. Ασφαλώς. Υπάρχει διέξοδο, ναι. Δηλαδή. Σημαίνει... Και με ιδιαίτερες γνώσεις, οφείλω να το πω. Έτσι. Αλλά στα οικονομικά. Το θέμα είναι, η απάντηση είναι, νομίζω ότι δώσαμε προηγουμένως την απάντηση. Ότι χρειάζεται, όπως έγινε μετά το 1994, πώς αναπτύχθηκε ένα κίνημα. Ναι. Διότι ο κόσμος ήταν αγανακτισμένος αλλά και θυμωμένος από το καθεστώς που επικράτησε και πριν το 1994 αλλά και πριν το 1967. Και πράγματι ο κόσμος, παρότι τότε, θυμάστε, με τις αναλογίες τότε είναι άλλο σήμερα, άλλες τις συνθήκες σήμερα, ο κόσμος βγήκε ο ίδιος και στους δρόμους διεκδίκησε και πράγματι πέτυχε σοβαρά βήματα. Διότι να σας πω κάτι. Ναι, αλλά δεν είχε δει. Ό,τι αφαιρείται σήμερα με αλφαγιώτα κατακτήθηκε με αγώνες μετά το 1900, μετά τη δεκαετία του 80. Τότε όμως δεν είχε απέναντι τους Γερμανούς, κύριε. Μίστε. Τότε δεν είχε απέναντι τους Γερμανούς. Πώς είχε, πάντα υπάρχουν κυρίαρχες δυνάμεις. Ναι. Στον πλανήτη και στη Δύση. Πάντα υπάρχουν. Ναι, αυτό μπορεί... ήταν, ναι, όπως είπατε. Η συνέχεια ποια ήταν, μόλις χόρτασε όμως ο κόσμος. Η αντίσταση εξαφανίστηκε. Δεν εξαφανίστηκε. Εδώ, για θυμηθείτε, όταν έγινε το πρώτο μνημόνιο, τι γίνονταν, ναι, στο Σύνταγμα κλπ. Έγινε η προβοκάτσια εκείνη που σκοτώθηκαν, που δολοφονήθηκαν, κατά την άποψή μου, οι τρεις υπάλληλοι κλπ. Και εκείνο το πράγμα αποτέλεσε τροχοπέδι, αλλά το σύστημα ενήργησε προβοκατόρικα και πράγματι ανέστηλε. Ήρθε μετά και ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος έλεγε άλλα πράγματα και έκανε τα τελείως αντίθετα και το όχι το μετέτρεψε σε ναι και λέει τα αντίθετα από ό,τι έλεγε πριν, και αυτό πράγματι απογοήτευσε τον κόσμο και θα περάσουν κάποιο διάστημα μέχρι ότου βρεθεί αυτό που είπε και ο κ. Γεννηματάς στην αρχή. Μέχρι ότου βρεθούν και τα πολιτικά πρόσωπα και ο πολιτικός φορέας που θα εμπνεύσει εμπιστοσύνη, και εγώ πιστεύω εκεί. Πρόσωπα όμως τα οποία ο κόσμος θα τα έχει δοκιμάσει. Και όχι απλά που εμφανίζονται λέγοντας κούφια λόγια. Θα τα έχει δοκιμάσει και θα έχει πιστέψει για τον αγώνα τους. Τότε εγώ πιστεύω ότι ο κόσμος πάλι θα μπει μπροστά. Γιατί οι συνθήκες είναι τόσο άσχημες και θα γίνουν πιο άσχημες μετά από 2, 3, 4 χρόνια. Και όχι αυτά που λέγονται. Που ο κόσμος πράγματι αναγκαστικά θα βγει στον δρόμο. Έτσι πιστεύω. Κυρίματα, ήταν σήμερα ο Κωνσταντίνος Καραμανής και ο Άδας Παπαδρέου. Θα είχαν αντισταθεί στη Γερμανία. Μόνο ο Ανδρέας Παπαδρέου έχει αποδείξει ότι αντιστεκόταν, για να είμαστε ειλικρινείς, έτσι. Και αντιστεκόταν με τρόπο και ενοχλητικό, αλλά και παραγωγικό. Το θέμα δεν είναι αν θα αντισταθεί κανείς ή όχι σήμερα στη Γερμανία. Έτσι. Δεν είναι εκεί το πρόβλημα. Εγώ όχι στις εντολές που θέλει τότε και αυτά. Κοιτάξτε, εγώ πιστεύω ότι η Γερμανία είναι μια μεγάλη οικονομική δύναμη. Πολύ μεγάλη οικονομική δύναμη. Έτσι. Είναι ένα μοντέλο οικονομίας το οποίο μακάρι να μπορούσαμε να το πλησιάσουμε, διότι μέχρι πρότινος ενήχε και το κοινωνικό στοιχείο σαν κύρια συνιστόσα του, το έχει απολακτήσει τα τελευταία χρόνια. Αλλά με τη Γερμανία πιστεύω ότι θα μπορούσε κανείς να συνεννοηθεί. Και Γάλλος και Έλληνας και οτιδήποτε. Αυτή τη στιγμή η φάση αυτή την οποία περνάει η Ευρώπη
είναι μια φάση γενικής λαϊκής αποδυνάμωσης, η οποία θέτει επιτάπητο σαν πρώτη προτεραιότητα όχι την οικονομία, αλλά το αίτημα της επανακατάφασης της λαϊκής κυριαρχίας. Όπως εξελίσσονται τα πράγματα, ανακύπτει ζήτημα επιβεβαίωσης της λαϊκής κυριαρχίας. Προηγείται η δημοκρατία της οικονομίας. Ο οικονομίστικος τρόπος προσέγγισης αποπροσανατολίζει από τον συνεχώς επελάβνοντα και επεκτηνόμενο αυταρχισμό σε όλη την Ευρώπη. Το μοντέλο... Πώς γεννήθηκε αυτός ο αυταρχισμός ή τίποτα? Γεννήθηκε μέσω της εφαρμογής του νεοφιλελεύθερου μοντέλου, στο οποίο αναφέρθηκε και προηγουμένως. There is no alternative. Και από τη στιγμή που επικράτησε ολοκληρώθηκε αυτό, σε πολιτικό με τη συνθηματολογία. Εντάξει, έχουμε μια σύμπτωση όμως. Τίνα. Έχουμε μια σύμπτωση του χρηματοπιστωτικού κεφαλαίου με την Γερμανία ως πολιτική του έκφραση επιπλέον στον χώρο της Ευρώπης. Αυτό είναι που την κάνει τόσο ισχυρή. Εντάξει, η Γερμανία δεν εκπροσωπεί το χρηματοπιστωτικό κεφάλαιο. Σύμπτωση, είπα, δεν υπάρχει εκπροσώπηση. Όχι, δεν εκπροσωπεί, δεν πρέπει να την ταυτίζουμε με αυτό. Έτσι. Το χρηματοπιστωτικό κεφάλαιο εξακολουθεί να έχει έδρα αλλού. Και αυτή τη στιγμή το ότι η Γερμανία προσπαθεί να διαφυλάξει το γερμανικό χρηματοπιστωτικό σύστημα οφείλεται στις ιδιαίτερες και ιδιόμορφες διαπλοκές του χρηματοπιστωτικού συστήματος της Γερμανίας με την παραγωγική της βάση. Τότε γιατί οι πολιτικές οι οποίες εφαρμόζει η Γερμανία, επιβάλλει η Γερμανία στην Ευρώπη, είναι οι πολιτικές αυτές λιτότητας που επιθυμεί αυτό το τμήμα του χρηματοπιστωτικού κεφαλαίου? Και αυτή τη στιγμή όλοι... Αν δεν έχουμε σύμπτωση. Όχι, κοιτάξτε, όλοι επιθυμούν από την κρίση του 70, από τη μεγάλη δομική κρίση του καπιταλισμού της δεκαετίας του 70, εφαρμόζεται ένα πρόγραμμα να αντισταθμιστούν οι εγγενείς αδυναμίες της συσσόρευσης. Έτσι. Τα προβλήματα αυτά δεν έχουν αντιμετωπιστεί, σε συνδυασμό μάλιστα με την τεχνολογική εξέλιξη, η οποία αλλάζει εντελώς τους όρους της εργασίας. Το πρόβλημα της επαρκούς συσσόρευσης αποτελεί προτεραιότητα για τις δυνάμεις του κεφαλαίου. Λοιπόν, η φάση αυτή δεν ξέρουμε πού θα καταλήξει. Αλλά όλη η προσπάθεια να στηριχθεί το κεφάλαιο αυτή τη στιγμή αφορά κατά προτεραιότητα το χρηματοπιστωτικό, το οποίο δημιούργησε τον πλούτο των τελευταίων 30 ετών και το οποίο αποτελεί τον κατεξοχή μηχανισμό της συσσόρευσης. Η Γερμανία δίπλα σε αυτό το γενικό μοντέλο έχει παραγωγική βάση. Είναι η μόνη χώρα στην Ευρώπη η οποία διατηρεί παραγωγική αντίληψη της οικονομίας. Και προσπαθεί βεβαίως να συνυπάρξει σε μία διεθνή συμμαχία με το χρηματοπιστωτικό κεφάλαιο. Και σε όλα, εσείς που έχετε ζήσει τα οικονομικά, μπορεί να ζήσει η Ελλάδα με αυτά που έχει? Η άποψή μου είναι ναι. Μπορεί και να τα αυξήσει. Αλλά να τα αυξήσει παραγωγικά όμως. Γιατί το κάνουμε? Όχι αριτζίδικα. Οι πολιτικοί δεν έχουν μία αίσθηση ότι είναι Έλληνες πατριώτες? Κοιτάξτε, αυτό είναι θέμα πώς βλέπω καθένας την πολιτική. Έχω ξαναπεί και εδώ και σε άλλες εκπομπές ότι στην πολιτική υπάρχουν δύο δρόμοι για τον πολιτικό. Ο ένας εύκολος δρόμος της αναρρίχησης μέσα από διαπλοκές, μέσα και έξω από τη χώρα. Όπου σου προσφέρει το σύστημα και τη δυνατότητα επικοινωνίας άνετης. Άνετης. Ο δεύτερος δρόμος είναι ο πολύ δύσκολος. Ο δρόμος της μη διαπλοκής, ο καθαρός δρόμος, που δεν προδίδει το λαό, δεν προδίδει αρχές, δεν προδίδει τη χώρα του. Ο δρόμος της μη διαπλοκής. Έτσι. Αυτόν όμως τον δρόμο τον ακολουθούν σε κάθε εποχή και σε κάθε γενιά άνθρωποι όλου του φάσματος που μετριώνται στα δάχτυλα του ενός χεριού, όχι των δύο χεριών. Από αυτούς που έχουν μπει μπροστά και έχουν αποκτήσει κάποια οντότητα πολιτική που ξεφεύγει από τα όρια του νομού. Εκεί βέβαια, επειδή δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα προβολής των θέσεων, εγώ σας λέω, όταν είχαμε κάνει το δίκη, αν δείτε, είχαμε ολοκληρωμένες προτάσεις και χαίρομαι που τώρα
προτάσεις που είχαμε τότε διαμορφωμένες, συγκεκριμένες, όχι αόριστες και γενικές, πριν από 20 χρόνια, τις δανείζονται σε κάποιους τομείς και κόμματα, και η Νέα Δημοκρατία και άλλα κόμματα της λεγόμενης αριστεράς. Ήξερε ποτέ ο κόσμος ότι εμείς έχουμε πρόγραμμα για την παιδεία, για την οικονομία, εξωτερική πολιτική κλπ. Άρα η απάντηση στο ερώτημά σου είναι, και μάλιστα θυμάμαι κάποιον μεγάλο οικονομικό συντάκτη, που όταν εγώ έβγαλα τα αποτελέσματα των ελέγχων με τον δειγματοληπτικό έλεγχο σε βάθος έλεγχο των φορολογικών δηλώσεων στις μεγάλες εταιρείες, πάνω από ένα δις κέρδη, μου είπε, όταν βγήκαν 2 δις φόροι, 1,5 δις, μου είπε βγαίνοντας από την αίθουσα συσκέψεων, μου είπε, κύριε Υπουργέ, τελείωσε το μέλλον. Όπως σας το λέω. Και πράγματι, γιατί ο λαός, κάτω από την πίεση των προβλημάτων και των αναγκών του, δυστυχώς και πολλές φορές λειτουργώντας και ιδιωτελώς ένα κομμάτι, πείθεται με αυτά που του λένε από τα μέσα ενημέρωση, του σερβίρουν. Έτσι. Και τα μέσα λοιπόν είναι άνισος ο τρόπος προβολής των απόψεων και των θέσεων. Άρα, εδώ το θέμα είναι, από την ώρα που θα κάνεις τη διαπλοκή, πλέον χάνεις και την ευχέρεια επιλογών και σωστών αναλύσεων και επιλογών. Εγώ δεν λέω να πας σε ακραίες θέσεις, προς Θεού, έτσι. Στην πολιτική θα κάνεις και συμβιβασμούς και λοιπά. Αλλά όμως πάντα θα έχεις ως προμετωπίδα, ως στόχο, το συμφέρον της χώρας σου και του λαού. Του λαού. Και όχι μόνο κάποιον. Από την ώρα όμως θα μπει στη διαπλοκή, αυτό το πράγμα αναγκάζεσαι για να παίρνεις αποφάσεις να παίρνεις τηλέφωνα στην πρεσβεία την τάδε ή στο τάδε μεγάλο επιχειρηματικό όμελο κλπ. Εκεί είναι κατά την άποψή μου που ο λαός δεν μπορεί δυστυχώς να διακρίνει ποια πρόσωπα, γιατί παρασύρεται από αυτά που του σερβίρουν από τα μέσα ενημέρωση. Και σου αλλάζει και την εικόνα και την προσωπικότητα. Γι' αυτό και εγώ είμαι από αυτούς που πιστεύω ότι στο θέμα της μη παραπομπής υπουργών δεν φταίει ο νόμος. Εκεί που το σύστημα θέλει να βγάλει έξω πολιτικούς που δεν κάνουν διαπλοκή και οι προθεσμίες στηρούνται, βρίσκουν τον τρόπο. Εκεί που θέλουν να καλύψουν, χάνονται οι προθεσμίες και όλα τα υπόλοιπα. Μικρή παρένθεση για να δώσω ενδεικτικά το λόγο λίγο στους τηλεθεατές. Εγώ πήρα σήμερα την σύνταξή μου και ήταν μειωμένη κατά 30 ευρώ. Για ποιο λόγο? Είναι ο δεύτερος ακροατής τηλεθεατής, συγγνώμη, που μας στέλνει. Είναι που δεν κόβονται. Ενώ η κυρία Μαρία από τη Μυτιλίνη λέει: τα χαράσια πάνω στο ρεύμα μας έχουν πνίξει. Τι θα γίνει με αυτό το θέμα? Δεν αντέχουμε. Κατά τα άλλα, έγινε ιδιωτικοποίηση, απελευθέρωση της αγοράς και μας έλεγαν ότι αυτά θα οδηγήσουν σε μείωση λόγω του ανταγωνισμού. Και αντί για μείωση, έχουμε αυξήσεις στα τιμολόγια και πράγματι ο κόσμος. Πού δεν μπορεί ο κόσμος να τα πληρώσει, έτσι. Περισσότεροι δεν μπορούν να πληρώσουν. 2,3 δις είναι τα ανίσπρακτα, έτσι, πρόθεσμα της ΔΕΗ. Ένα μεγάλο κομμάτι από αυτά είναι και των καταναλωτών. Ασφαλώς. Γιατί υπάρχουν και των επιχειρήσεων, των βιομηχανών κτλ. Τι κάνουμε με τα δεδομένα που έθεσε και ο κ. Τσοβόλας? Εντάξει, αυτά που είπε ο κ. Τσοβόλας είναι βασικές προϋποθέσεις. Καταρχήν το βασικό είναι ότι η χώρα μπορεί να θρέψει το λαό της. Ασφαλώς μπορεί να θρέψει το λαό της. Και να λάβουμε υπόψη μας τώρα ότι όλες οι χώρες μπαίνουν σε φάση δημογραφικής συρρήκνωσης. Δεν γεννάται θέμα. Άλλωστε η σημερινή παραγωγή με την τεχνολογική εξέλιξη κτλ. Προσφέρει αυθονία. Δεν έχουμε πρόβλημα από την πλευρά της προσφοράς. Βέβαια η Ελλάδα έχει πρόβλημα παραγωγικού μοντέλου προκειμένου να επιτύχει την άριστη αξιοποίηση των πόρων της και να κινητοποιήσει και πόρους που μέχρι σήμερα έχουν μείνει αδρανείς. Απ' την άλλη μεριά βέβαια έχουμε το πρόβλημα του ανθρώπινου κεφαλαίου, το οποίο έχει αποδυναμωθεί εξαιρετικά τα τελευταία χρόνια, αλλά πιστεύω ότι μπορεί να ανακληθεί και από την εφεδρεία αλλά και από το εξωτερικό όταν ανάψει το πράσινο φως των εσωτερικών εξελίξεων. Και βεβαίως η εθνική στρατηγική η οποία απαιτείται για την ανασύνταξη των δυνάμεων του έθνους είναι ένα ερώτημα το οποίο θα μπει στο εμπλειοδοτικό διαγωνισμό. Να δούμε ποιος έχει τέτοιο πρόγραμμα και ποιον θα επιλέξει ο κόσμος. Αλλά όλα αυτά που λέμε και βεβαίως αυτά που είπε ο Δημήτρης και αυτά που έχουμε πει άλλες φορές περνάνε μέσα από ένα όχι.
Έτσι, ρωτήσατε στην αρχή, κύριε Κουρή, εσείς το είπατε, ότι αυτά προϋποθέτουν κάποια ρήξη, κάποιος να πει όχι. Βεβαίως, αλλά το όχι δεν είναι ζήτημα εκφώνησης. Όχι, δεν καλείται κανείς σήμερα να πει το όχι του Μεταξά. Το όχι πρέπει να το χτίσουμε. Και χρειάζεται έτσι κάποια προθεσμία για να χτιστεί και κάποια ιδιαίτερη συσπήρωση. Και προετοιμασία. Και προετοιμασία βάθους ασφαλώς, έτσι. Δεν μπορούμε να το κάνουμε τώρα όπως είναι τα πράγματα άμεσα, αλλά πρέπει να αρχίσουμε να χτίζουμε ένα καινούριο πολιτικό όχι που θα αποτελεί την άλλη όψη ενός μεγάλου εθνικού ναι. Μάλιστα. Κύριε Τσοβολά. Αν θέλετε μια τελευταία κουβέντα, γιατί κλείνουμε κιόλας. Εγώ παρόλα αυτά πιστεύω, και αυτό είναι και το μήνυμα που ο κύριος Γεννηματάς πριν εξέπεψε, ότι υπάρχει προοπτική, υπάρχει ελπίδα. Αυτός, ναι. Υπάρχει δυνατότητα μέσα από ένα εθνικό σχέδιο ανάπτυξης. Ανάπτυξη όμως που θα φέρνει απασχόληση και κοινωνική προστασία και όχι συσσόρευση κερδών με μισθούς 100, 200, 300 και 400 για κατάργηση συλλογικών συμβάσεων και κάθε προστατευτικού θεσμού. Μάλιστα. Και μάλιστα κατά προτεραιότητα, κατά την άποψή μου, πρωτογενής τομέα της οικονομίας, που έχουμε πλέον εκτήματα, μεγάλα ως χώρα, έτσι, γεωργία, αλία, ακτινοτροφία. Όταν κάνουμε εισαγωγές σήμερα, 55% του κόκκινου κρέατος, η Ελλάδα που είναι κατεξοχή κτηνοτροφική, έτσι, και ασφαλώς στήριξη τώρα με τις νέες συνθήκες, όχι μόνο της μικρομεσαίας που λέγαμε παλιά, που είναι η βάση, αλλά και ακόμη και αυτών που λέγαμε μεγάλες επιχειρήσεις, που στην ουσία δεν είναι μεγάλες. Και που όλες, όπως ξέρετε, η μία μετά την άλλη κλείνει. Μάλιστα. Αν κάνουμε αυτό, μπορούμε να έχουμε προοπτική και μπορεί πράγματι να δημιουργήσουμε θέσεις απασχόλησης αντί για θέσεις ενεργείας. Άρα μπορούμε. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι. Σημαντικό. Ευχαριστούμε καταρχήν εσάς που είστε μαζί μας. Ευχαριστούμε κυρίες και κύριοι και εσάς που μας παρακολουθήσατε. Ακολουθεί ο Εμίλιος Λιάτος και οι καλεσμένοι του. Αύριο το πρωί, κοντρανιού στα περίπτερα, κοντρανιού.gr για 24 ώρες ενημέρωση. Καλή σας νύχτα. Καλό βράδυ.